Θα καλημερίσουμε ευθύς αμέσως. Καλημέρα, γιατρέ. Τη δόκτωρα Αντωνία Ανδριοπούλου, είναι Hair Surgery Specialist. Καλή σας μέρα από την Advanced Hair. Ακούτε τον Αντρέα το σύνορα που αρνείται να συζητήσει το θέμα. Η επιστήμη έχει περιπτώσει που σηκώνει τα χέρια, έτσι. Έχει επιπτώσει, δεν κάνει τίποτα. Λέω και η επιστήμη έχει περιπτώσει που σηκώνει τα χέρια. Δεν γίνει, δεν υπάρχει θεραπεία. Η αλήθεια είναι ότι έχει. Μάλιστα. Σας ακούμε. Πάμε να δούμε το θέμα για τα μαλλιά, μεταμόσχευση μαλλιών, πότε, πώς και τι μπορεί να κάνει κάποιος. Ο Ανδρέας αρνείται να συζητήσει το συγκεκριμένο θέμα, καταλαβαίνετε. Αφήνω τις δύο κυρίες, ναι. Και για να μιλήσουμε και για την ασφάλεια το να προχωρήσει κάποιος σε μια τέτοια επέμβαση. Η σύγχρονη μεταμόσχευση μαλλιών είναι από τις πιο ασφαλείς επεμβάσεις αισθητικής χειρουργικής. Εξελίσσεται πάντοτε υπό τοπική αναισθησία και με την προϋπόθεση ότι η χειρουργική ομάδα εφαρμόζει τις σύγχρονες τεχνικές μεταμόσχευσης μαλλιών και εκτελούν κάθε βήμα της διαδικασίας με ακρίβεια. Είναι μια επέμβαση η οποία δεν έχει σχεδόν καθόλου επιπλοκές. Το ξεκαθαρίζουμε ότι δεν υπάρχουν επιπλοκές, ωστόσο έρχεται κάποιος κοντά σας γιατί επιθυμεί να κάνει εμφύτευση μαλλιών. Πότε υπάρχει ηλικία, πότε είναι η κατάλληλη στιγμή για κάποιον να προχωρήσει στην εμφύτευση μαλλιών, γιατί δεν σημαίνει ότι όποιος παραπονιέται ότι έχει κάποια απώλεια μαλλιών έχει και πρόβλημα. Αυτό είναι πολύ σωστό και πρακτικά δεν υπάρχει κατάλληλη ηλικία ή κατάλληλο περιστατικό για να επέμβουμε. Καταλληλότητα είναι όταν ο ίδιος ο ασθενής νιώθει ότι δεν τον αντιπροσωπεύει πλέον η εικόνα του και θα ήθελε να αποκτήσει ξανά αυτό που έχει χάσει. Γιατί είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι είναι μια αισθητική επέμβαση στην οποία θέλουμε να επαναφέρουμε την εικόνα μας εκεί που ήταν και όχι να αποκτήσουμε κάτι που δεν είχαμε ποτέ. Μπορεί ο καθένας. Κυρίως... Παρακαλώ. Πείτε μου. Παρακαλώ, ολοκληρώστε. Γι' αυτό κυρίως και έχουμε άτομα κοντά μας τα οποία επεμβαίνουν στην περιοχή την οποία πάσχει. Άτομα τα οποία συνήθως πάσχουν από διγενετικού τύπου αλλοπική. Άρα ουσιαστικά έχουν χάσει τα μαλλιά τους από γονιδιακό λόγο. Μάλιστα. Μπορεί οποιοδήποτε ο καθένας να κάνει μεταμόσχευση μαλλιών. Η αλήθεια είναι ότι αυτή δεν είναι μια... πείτε μου. Σας ακούμε. Μπορεί ο καθένας, λέω, να κάνει μεταμόσχευση μαλλιών. Η αλήθεια είναι ότι το ερώτημα αυτό δεν μπορεί να απαντηθεί με ένα ναι ή με ένα όχι. Μάλιστα. Είναι σημαντικό να θυμάται κανείς ότι τα μη ικανοποιητικά αποτελέσματα σε μια μεταμόσχευση μαλλιών δεν οφείλονται μόνο σε κακές τεχνικές, αλλά κυρίως στην απόφαση να επέμβει κανείς σε κάποιον ασθενή που είναι μη κατάλληλος υποψήφιος. Γι' αυτό και είναι πάρα πολύ σημαντικό να θυμόμαστε ότι η ιατρική εξέταση πάνω απ' όλα είναι αυτή που θα πρέπει να κρίνει αν ο υποψήφιος είναι κατάλληλος ή όχι. Και επειδή αστευόμενοι προηγουμένως, ναι μεν με τον Ανδρέα, αλλά τι γίνεται με τα άτομα που θέλουν να αποκτήσουν μαλλιά, αλλά είναι φαλακροί. Φαλακροί. Ενώ δεν έχουν κάποιο πρόβλημα υγείας ή αλοπαικία ή οτιδήποτε, αλλά έχουν φτάσει στο σημείο μεγάλο μέρος του κεφαλιού να μην έχει μαλλιά, ας πούμε, ή ακόμα και στα γένια να μην έχουν καθόλου γένια, γιατί ξέρω ότι επεμβαίνεται και εκεί. Ακριβώς. Όπως στα γένια, όπως και στα φρύδια, όπως σε περιοχές οι οποίες είναι τραυματικές περιοχές, ουλές, που είναι επίσης εξαιρετικά τα αποτελέσματα σε αυτές τις περιπτώσεις. Οι σύγχρονες τεχνικές μεταμόσχευσης μας επιτρέπουν να πάρουμε μοσχεύματα όχι μόνο από τη δότια περιοχή που ορίζονταν παλιά ως το πίσω μέρος του κεφαλιού, ναι, αλλά ακόμα και από body hair, δηλαδή από σημεία του σώματος ή από τα γένια. Επομένως, ακόμα και ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μια πολύ μεγάλη έκταση να καλύψει, μπορούμε να πούμε ότι μπορεί να αποκτήσει όσο γίνεται πιο κοντά στο αποτέλεσμα που είχε και που θα ήθελε μάλλον να έχει και στην εικόνα που είχε παλιότερα. Επειδή βλέπουμε και φωτογραφίες καθώς μιλάμε και έχουμε αναφέρει αρκετές φορές και τα γένια και τα φρύδια, θα θέλαμε να μιλήσουμε και για αυτό, το οποίο νιώθω ότι είναι καινούριο. Έχει έρθει τα τελευταία χρόνια που κάποιος προχωρεί σε μια έτσι, επέμβαση για να προσθέσει τρίχοντο στα συγκεκριμένα σημεία. Αυτό ισχύει γιατί η μόδα έχει αλλάξει, για να είμαι και εγώ ειλικρινής. Τα γένια είναι στη μόδα, τα πιο παχιά, τα πιο φυσικά φρύδια είναι στη μόδα σε σχέση με παλιότερες τεχνικές ή μόδες, τέλος πάντων, οι οποίες
ήθελαν τα φρύδια να είναι πολύ πιο λεπτά. Επομένως, είναι πολύ διαδεδομένες πλέον οι περιπτώσεις ασθενών που μας ζητούν να αποκαταστήσουμε αυτές τις περιοχές. Και όπως βλέπετε και εσείς στις εικόνες σας, τα αποτελέσματα είναι εξαιρετικά φυσικά. Μάλιστα. Και δεν αναφερόμαστε φυσικά μόνο σε άντρες. Σε καμία περίπτωση. Αναφερόμαστε σε γυναίκες, αναφερόμαστε σε άντρες και επίσης αναφερόμαστε σε οποιαδήποτε ηλικία. Μάλιστα. Θα ήθελα να μιλήσουμε λίγο... Να προσθέσω παρακαλώ. Εδώ πέρα, γιατί πραγματικά είναι εντυπωσιακό. Ο μεγαλύτερος ασθενής που έχει έρθει σε εμάς για μεταμόσχευση μαλλιών ήταν 92 ετών. Επομένως, καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχει κανένας περιορισμός και καμία ηλικία για να μπει κάποιος σε αυτή τη διαδικασία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό που το αναφέρετε, γιατί άλλωστε το να μας αρέσει ο εαυτός μας βλέποντας τον καθρέφτη δεν έχει ηλικία ούτε και αυτό. Θα ήθελα να μιλήσουμε λίγο για τις μεθόδους. Γιατί οι μεθόδοι μεταμόσχευσης με την πάροδο των χρόνων έχουν αλλάξει. Και θα ήθελα να δούμε σήμερα τι είναι αυτό που έχουν οι ασθενείς στη διάθεσή τους. Οι μέθοδοι πιο διαδεδομένοι, που ακούγονται πλέον περισσότερο, mm-hmm. είναι η μέθοδος FUT, η STRIP, ή η μέθοδος FUE. Η μέθοδος FUE υπερέχει σημαντικά της FUT, καθώς η τελευταία καταλείπει μεγάλες αισθητικές ουλές στο πίσω μέρος του κεφαλιού, που είναι εμφανείς και συχνά επώδυνες, ακόμα και εφόρου ζωής. Ναι. Αντιθέτως, η τεχνική FUE έχει εξαιρετικά αισθητικό αποτέλεσμα, χωρίς να αφήνει ουλές και σημάδια και καθόλου με τον χειρητικό πόνο. Τι είναι αυτό που εσείς ως ειδικός προτείνετε στον κόσμο, γιατί καταλαβαίνω με τη συναναστροφή σας και με τους ασθενείς και καθημερινά βλέποντας περιστατικά, θεωρείτε με την εξέλιξη της επιστήμης είναι καλύτερο? Εμείς σαν κλινική εφαρμόζουμε μόνο τη μέθοδο FUE. Όπως είπα και πριν, είναι μια μέθοδος η οποία δεν αφήνει καθόλου σημάδια. Σαν μέθοδος, τα τρυποφυλάκια παίρνονται ένα προς ένα από τις περιοχές, τόσο στο πίσω μέρος του κεφαλιού, και επίσης μας επιτρέπει να αξιοποιήσουμε πηγές και από άλλες περιοχές του σώματος, των γενείων, όπως είπαμε και πριν. Κάτι το οποίο οι παλιότερες τεχνικές, η τεχνική STRIP, δεν επέτρεπε σε καμία περίπτωση να συμβεί αυτό. Όπως επίσης μας επιτρέπει να επέμβουμε σε ουλές, σε τραυματικές περιοχές, που όπως καταλαβαίνετε δεν θα είχε κανένα νόημα κάποιος να δημιουργήσει ένα τραύμα, μια ουλή, ναι, για να αποκαταστήσει μια άλλη ουλή. Πριν σας αποχαιρετήσουμε, θα ήθελα να αναφερθώ και στη ομιλία που κάνατε στο 10ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Μεταμόσχευσης Μαλλιών FUE, και θα ήθελα εντάχει να μας αναφέρετε τι είναι αυτό που πρέπει να περιμένουμε στον τομέα της μεταμόσχευσης. Σαν κλινική είχαμε τη χαρά και την τιμή όχι μόνο να συμμετέχουμε, αλλά και να διοργανώνουμε ένα από τα μεγαλύτερα συνέδρια μεταμόσχευσης μαλλιών στην Ελλάδα και μάλιστα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Ναι. Στην διάρκεια του συνεδρίου αυτού δεν παρακολουθήσαμε μόνο τις ομιλίες, αλλά συμμετείχαμε και σε έρευνες οι οποίες δίνουν το μέλλον και δίνουν την εξέλιξη ουσιαστικά στις θεραπείες της τριχόπτωσης, που είναι και ένα από τα πιο σημαντικά δικά μας, αυτό που θα θέλαμε ουσιαστικά να φέρουμε περισσότερο, γιατί σημασία έχει πρώτα να προλαμβάνεις και μετά να αποκαταστάς κάτι. Εδώ πέρα να αναφέρω ότι είδαμε καινούργιες τεχνικές με θεραπείες από βλαστοκύτταρα. Επίσης, πραγματοποιήσαμε επεμβάσεις με εργαλεία νέες τεχνολογίες, οι οποίες καθιστούν τη μεταμόσχευση πολύ πιο αποτελεσματική. Άρα έχουμε να δούμε πολλά ακόμα στο μέλλον. Μάλιστα. Γιατρέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί μας και ενημερώσαμε τους τηλεθεατές. Καλή συνέχεια, καλή δουλειά. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας.